Πάμε τώρα να δούμε γιατί έγινε ο κακός χαμός, λέει ο καλός χαμός μάλλον, με την νικήτρια του Masterchef στη Μυτιλίνη, όπου πήγε και εκεί την υποδέχτηκαν... Πώς και ο Περιφερειάρχης ήταν εκεί. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Ήταν και ο Περιφερειάρχης εκεί, ναι, για να την υποδεχτούμε. Ήταν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, ναι. Και η γυναίκα του μαζί, και την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Επειδή κέρδισε το Masterchef. Ναι, ναι, μα θα συνεργαστούν κιόλας. Πού θα συνεργαστούν? Θα συνεργαστούν γιατί θα είναι η βασική σεφ η Μαργαρίτα στο δείπνο που θέλει να παραθέσει ο Περιφερειάρχης, ναι, στους συντελεστές της ταινίας «Μύρνη μου αγαπημένη». Μάλιστα, στην κυρία Ντενίση. Ναι, ναι, στην κυρία Ντενίση. Θα ταΐζει την Ντενίση δηλαδή, τη Μιμή. Για πάμε να δούμε τι έγινε, κύριε παιδιά. Για πάμε το μετράθουμε. Καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους παίκτες των reality, των νικητών, που τους βγάζουν έξω, λες και είναι εθνικοί ήρωες. Ναι, 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 γίνεται χαμός κάθε φορά. Λες και κερδίσαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήρθαν οι Ολυμπιονίκες. Από reality βγήκαν, παιδιά. Από reality. Και μετά μου λες η νεολαία που αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν στρέφεται προς τα εκεί, προς τα reality. Τι να πεις.